Δημήτρη, εσύ κατάλαβες. Εγώ έσκυψα το βλέμμα προς τα κάτω. Είσαι χαμηλοβλεπούσος. Θα κάνεις το κοτόπουλο το χθεσινό. Ναι. Α, κατάλαβα, έχει κόρτσε εκδήλωμη. Κοτόπουλο και κολτέ όλα. Κορδόνια. Θες λοιπόν ο Άκης, στο τέλος της δεύτερης μαγειρικής, έκανε ένα απίστευτο σάντουιτς με κοτόπουλο. Εγώ δεν έχω ξαναφάει πιο ωραίο και είπε σήμερα θα μας το κάνεις να το δω. Τώρα μόλις το ψάμα θες το θυμάσαι. Όχι, θα το φάω κανονικά. Α, το φάω στο λεφό όπως το κάνεις τέλος. Ωραία, να δούμε τα υλικά. Τα υλικά μας είναι μόνο αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Ζουμερό κοτόπουλο με έντονη γεύση και μαζί με τη σάλτσα που έκανες από τα φρούτα ήταν εκπληκτικό. Και σήμερα θα γίνει φαγητό. Θα κάνουμε φαγητό, έχω φέρει και λίγες πατατούλες. Θα δείξουμε τελικά πώς γίνεται, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για μένα ίσως να είναι και ο πιο γευστικός τρόπος για να κάνετε ένα στήθος κοτόπουλο. Λοιπόν, θέλουμε 4 στήθη κοτόπουλο χωρίς πέτσα, χωρίς δέρμα, χωρίς κόκαλο. Μάλιστα. Έτσι όπως τα παίρνετε από το σούπερ μάρκετ συνήθως όλοι. 250 γραμμάρια βούτυρο έχω βάλει πολύ, δεν είναι τόσο, είναι καμιά 150 γραμμάρια βούτυρο. 150, όχι 250. Πολλά φρέσκα μυρωδικά. Τρομάξαμε το 250 ναι, όχι, όχι, δεν είναι τόσο, είναι πιο λίγο. Θα δεις. 150, να διαφώσουμε την ναι. 100 με 150, εκεί πέρα, θα το δούμε. Και εγώ πάω εμπειρικά, γι' αυτό σας λέω. Δεν, ναι. Θέλουμε πολλά φρέσκα μυρωδικά. Εδώ πέρα είναι και το μυστικό. Θα σας δείξω ακριβώς τη διαδικασία. Είναι αυτό που φωνάζω κάθε φορά, να πάμε να πάρουμε καμιά γλάστρα από τη γειτονιά μας. 4-5 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες, αλάτι, πιπέρι. Μικρές πατατούλες αυτές, baby, θα πάρετε 1 με 2 κιλά. Και το λεμόνι το χρειαζόμαστε για τις πατάτες και μόνο. Μάλιστα. Αυτό. Πόσο κοστίζει? Πατάτες και κοτόπουλα 4 και το βούτυρο και όλα αυτά εγώ τα πήρα 12 ευρώ. Αλλά είναι λίγα. Πόσο άτομα τρώνε από αυτό? Είναι 4 φιλετάκια. Είναι 4 άτομα τρώνε γιατί έχουμε και τις πατάτες. Ωραία. Σίγουρα 4 άτομα. 4 άτομα λοιπόν με 12 ευρώ. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρει τα κοτόπουλα. Κάτσε να πάρω και ένα μπολ. Και. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο αυτό το πράγμα με το κοτόπουλο για το πώς ψήνεται στο φούρνο και γενικά πώς ψήνεται και ο χρόνος ψήσματος. Λοιπόν, εδώ παίρνετε ένα φιλέτο κοτόπουλο. Τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχουν τα πολύ μικρά φιλέτα κοτόπουλο, υπάρχουν τα φιλέτα κοτόπουλο που δεν έχουν αυτό το παραφύλετο από κάτω, υπάρχουν τα κοτόπουλα που έχουν το παραφύλετο. Να ξέρετε, το παραφύλετο δίνει τουλάχιστον 2 λεπτά παραπάνω στο κοτόπουλο. Μας δυσκολεύει πάρα πολύ να το ψήσουμε. Οπότε, όταν βλέπετε στο κοτόπουλο από κάτω να υπάρχει αυτό το μικρό το κομματάκι, έτσι. Ο χρόνος που έχετε βάλει στο μυαλό σας για να το ψήσετε είναι συν 2 λεπτά. Εσύ το κόβεις? Όχι. Το αφήνω πάντα γιατί το κάνει πιο ζυμωρό. Γίνεται πιο παχύ το στρώμα του κρέατος. Ακριβώς. Γίνεται, παρόλο που είναι μικρό, όταν ενώνεται με αυτό θέλει 2 λεπτά τουλάχιστον παραπάνω να ψήσουμε το κοτόπουλο. Μάλιστα. Τώρα, ένα μικρό φιλέτο όπως αυτό στο φούρνο θέλει περίπου ομό 15 λεπτά. Mm-hmm. Ένα μεγάλο φιλέτο όπως είναι αυτό και βλέπεις και τη διαφορά θέλει περίπου 18 με 20 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι. Ένα κοτόπουλο φιλέτο στο φούρνο θέλει 15 έως 20 λεπτά μάξιμου. Και είναι αναλόγως το μέγεθος. Δηλαδή, άμα σας πω σήμερα στη συνταγή ότι είναι 15 λεπτά, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί άμα πάρετε γιγαντιαία φιλέτα, θα θέλετε 20 λεπτά. Άμα πάρετε πολύ μικρά φιλετάκια, θα θέλετε 15 λεπτά. Μάλιστα. Αυτό. Κατανοητό. Και πάμε να κάνουμε τη συνταγή μας, αυτή που σου άρεσε χθες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω 4 γλάστρες. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο τα μυρωδικά τι είναι. Αυτό είναι το κλασικό μυρωδικό, το πρώτο που χρησιμοποιώ, είναι το δεδρολίβανο. Είναι μια γλάστρα που άμα την πάρετε. Κατά πάσα πιθανότητα δεν χρειαστεί να πάρετε ξανά ποτέ γλάστρα, γιατί είναι ένα φυτό που όσο παράξενο και αν το κόβουμε ή το συμπεριφερόμαστε, πάλι θα μεγαλώσει και θα υπάρχει και μια ζωή έξω στη γλάστρα μας. Θα πάω να πάρω σήμερα. Ναι, έχουν 1 με 1,5 ευρώ η γλάστρα. Άμα το πάρεις στη συσκευασία, τα έτοιμα που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα φιλαράκια, ας πούμε. Εντάξει, βασιλικό είναι τώρα λίγο δύσκολο να βρεις, αλλά άμα τα πάρεις στη συσκευασία, έχουν 1-1,5 ευρώ πάλι το ίδιο. Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι τα βασικά θεωρήσεις που θα πρέπει να έχουμε? Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε δενδρολίβανο θυμάρι, που είναι τα πιο βασικά για μένα μυρωδικά. Έτσι. Το δενδρολίβανο πάει σε βαριά κρέατα, το θυμάρι πάει σε σχεδόν παντού. Το θυμάρι και εγώ το χρησιμοποιώ παντού. Εδώ πέρα έχω λίγο ρίγανη. Εδώ πέρα έχω φασκόμηλο, θα μπορείτε να πάρετε λίγο ματζουράνα και λίγο βασιλικό. Αυτά είναι τα βασικά. Και δυόσμο βέβαια το καλοκαίρι, όχι τώρα. Και το μοναδικό που βγάζει ξανά είναι το δεδρολίβανο. Όλα, άμα τα συμπεριφερόμαστε σωστά, όλα ξαναβγαίνουν. Δηλαδή, τι σημαίνει τα συμπεριφερόμαστε σωστά? Κάθε πότε τα ποτίζουμε αυτά? 2 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Είναι... Και τα έχουμε έξω. Έξω στο μπαλκόνι. Δεν τα έχουμε μέσα στο σπίτι. Όχι, έξω πάντα στο μπαλκόνι τα έχουμε. Καλό θα ήταν βέβαια να τα πάρετε να τα βάλετε σε μεγαλύτερη γλάστρα για να αρχίσουν να μεγαλώνουν. Το δεδρολίβανο, άμα πάρετε, το βγάλετε από τη γλάστρα. Εγώ το είχα κάνει και το είδα γιατί μου το είπε και ο μάστορας, πώς να το κάνω. Το έβαλε σε μεγάλη γλάστρα και μετά από. Ναι, μετά από 5-6 μήνες είχε καλύψει όλη τη γλάστρα. Ναι, το δεδρολίβανο. Ναι, μεγαλώνει πάρα πολύ. Το θυμάρι το ίδιο. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε γενικά στη μυρωδικά είναι να μην τα κόβουμε από τη ρίζα. Δηλαδή, άμα πάρω και κόψω εδώ πέρα τη ρίγανη από κάτω-κάτω, έτσι, έχω καταστρέψει σε αυτό το σημείο.
το φυτό μου. Πρέπει να κόβω όσο πιο ψηλά γίνεται για να ξαναβγαίνει το φυτό. Όσο πιο. Και στο πλάι. Και στο πλάι και παντού. Δηλαδή, αν πάρω το θυμάρι και το κόψω από πάνω-πάνω, τις κορυφές, αυτές θα ξαναμεγαλώσουν. Δεν έχει πρόβλημα. Άμα πάρω.